με αυτόνομη δομή και λειτουργία. Να ευχαριστήσω θερμά τον προλαλήσαντα υπουργό, τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος μίλησε για το κάστρο του φόβου και για το παράθυρο που πρέπει να ανοίξουμε. Ένα παράθυρο για να δούμε εμείς οι απ' έξω τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, διότι κανένας άνθρωπος, κανένας πολίτης δεν μπορεί να θεωρείται ως πολίτης δεύτερης, τρίτης κατηγορίας που δεν έχει δικαιώματα. Εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, ποιες είναι οι συνθήκες και πώς θα δουλέψουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Κυρίως όμως και ένα παράθυρο για να βλέπουν οι μέσα έξω. Ένα παράθυρο που θα βλέπει στην ελπίδα και όχι στο φόβο. Ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για όσους τουλάχιστον το προσπαθήσουν, πάρουν την απόφαση ζωής να δουλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση, τη μεγάλη απόφαση να δουλέψουν για να επανενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον, η πολιτεία να τους δώσει το στήριγμα για να επανενταχθούν. Ένα παράθυρο λοιπόν στην ελπίδα, ώστε να μην γίνεται πράξη πάντοτε αυτό το τραγούδι του Διονύστου Σαββόπουλου, σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η διαδικασία της έκτησης της ποινής να έχει πραγματικά σοφρονιστικό περιεχόμενο και να δώσει τη δυνατότητα, να δίνει τη δυνατότητα σε όσους εκτείουν την ποινή να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη διαδικασία και να βρουν στηρίγματα για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους ανθρώπους που δούλεψαν ώστε να μπορούμε σήμερα να εγκαινιάσουμε αυτή την εξαιρετική μονάδα απεξάρτησης, και αυτοί που δούλεψαν δεν ήταν λίγοι. Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι κρατούμενοι που, όπως ενημερώθηκα, με προσωπική εργασία κατασκεύασαν οι ίδιοι ένα μεγάλο μέρος της μονάδας. Τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να τους ευχηθώ, συνομίλησα με ορισμένους από αυτούς, να πετύχουν στη μεγάλη μάχη ζωής που δίνουν και να επανέλθουν σύντομα στην ελευθερία καθαροί από ουσίες, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή, να εγκαινιάσουν μια καινούργια ζωή. Και θα ήθελα να τους διαβεβαιώσουμε σήμερα όλοι μαζί ότι σε αυτό τους τον αγώνα η πολιτεία θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους στηρίξει. Συγχαρητήρια βεβαίως αξίζουν επίσης στο ΚΕΘΕΑ και στο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε, όπως επίσης συγχαρητήρια αξίζουν και στους υπαλλήλους της φυλακής που δούλεψαν μαζί με το ΚΕΘΕΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια ειδική μνήμα και να ευχαριστήσω και από τη δική μου την πλευρά τον παρόντα σήμερα πρώην Υπουργό, τον Χάρη τον Καστανίδη, που επί των ημερών του ξεκίνησε αυτό το όραμα, που βέβαια χρειάστηκαν 5 χρόνια για να γίνει πράξη. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες, γραφειοκρατικές αδυναμίες, λογής προβλήματα και εμπόδια που βρίσκουμε μπροστά μας. Όμως θα ήθελα να πω πως πολλές φορές δεν είναι μόνο οι γραφειοκρατικές αδυναμίες. Θα έλεγα ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια που έχουμε να ξεπεράσουμε είναι στερεότυπα, θα έλεγα ίσως και πολιτική ατολμία να συγκρουστεί κανείς με αυτά τα στερεότυπα. Θέλω να πω επίσης ότι αυτή η μονάδα που σήμερα εγκαινιάζουμε είναι πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ρω πως ανάλογη μονάδα υπάρχει μονάχα στην Μεγάλη Βρετανία. Και είναι πρότυπη μονάδα διότι είναι μονάδα απεξάρτησης μέσα σε φυλακή, με αυτονομία από τον υπόλοιπο χώρο και με ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση, πράγμα το οποίο την καθιστά ως πρότυπη και ξεχωριστή.
Γνωρίζω ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έπρεπε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και θέλω να πω ότι σήμερα με τα εγγένεια της μονάδας εδώ εγγενιάζουμε όχι μόνο μία νέα αρχή για τις φυλακές διαβατών. Θα έλεγα μία νέα αρχή και μία νέα αντίληψη για τη σωφρονιστική πολιτική στη χώρα μας. Μία νέα αντίληψη που θεωρεί ότι η στερητική της ελευθερίας ποινή είναι ούτως ή άλλως ένα αρκετό, θα έλεγα, κακό. Ένα κακό που δεν πρέπει να εντείνεται και να διευρύνεται με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με αυταρχισμό, με στέρηση της ίδιας της δυνατότητας των κρατούμενων να βάλουν τις βάσεις για να ξεκινήσουν μια νέα νομοταγή ζωή μακριά από παραβατικές συμπεριφορές. Μια αντίληψη που έχει στο επίκεντρο την επίοικια και την δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Διότι είναι γνωστό διεθνώς ότι από μόνη της η φυλακή δεν σωφρονίζει. Αντίθετα, η διαδικασία έκθεσης της ποινής αποκόπτει τον κρατούμενο από το κοινωνικό περιβάλλον, από την οικογένεια, από την γειτονιά, από την αγορά εργασίας και έτσι δημιουργεί συνήθως προϋποθέσεις για την επιστροφή στην παραβατική συμπεριφορά εάν ο ίδιος ο κρατούμενος δεν πάρει την μεγάλη απόφαση να κόψει αυτούς τους δεσμούς, αυτές τις συνήθειες. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που πρέπει να ξεφύγουν όχι μόνο από τις συνήθειες της παραβατικότητας αλλά από τον κόσμο των ναρκωτικών, η απόφαση η μεγάλη είναι μια απόφαση που πρέπει κανείς να πάρει μέσα στην ψυχή του, στο μυαλό του, και δυστυχώς το σωφρονιστικό σύστημα ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν θέληση και κουράγιο να πάρουν αυτή τη μεγάλη απόφαση δεν τους δίνει στηρίγματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είναι συνειδητή η προσπάθεια της πολιτείας και του σωφρονιστικού συστήματος να στέκονται αρρωγοί και όχι να δημιουργούν εμπόδια με εκδικητική συμπεριφορά, μάλιστα πολλές φορές, απέναντι σε κρατούμενους που κάνουν αυτή τη μεγάλη απόφαση, παίρνουν αυτή τη μεγάλη απόφαση και κάνουν αυτό το μεγάλο βήμα. Η μονάδα αυτή λοιπόν που εγκαινιάζουμε σήμερα υπηρετεί ακριβώς αυτό το στόχο, να βοηθήσει τους κρατούμενους να απεξαρτηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, γιατί η ολοκληρωμένη απεξάρτηση δεν προσφέρει μόνο υγεία αλλά και απαλλαγή του ατόμου από την μιζέρια αλλά και της ίδιας της κοινωνίας από την παραβατική συμπεριφορά και το έγκλημα. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι η πρόθεση της κυβέρνησής μας είναι η πολιτεία από εδώ και στο εξής να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και να συνεχίσουμε πρωτοπορώντας, αφήνοντας πίσω μας παροχημένες αντιλήψεις του παρελθόντος, αντιλήψεις ολοκληρωτικές, αυταρχικές και πολλές φορές εκδικητικές. Όπως είπε πριν ο Υπουργός, στην πρώτη κυβερνητική περίοδο, παρά τις δύσκολες, αντίξωες σχεδόν συνθήκες, έγινε προσπάθεια με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα ήθελα να τονίσω ότι φέρουν τη σφραγίδα του Νίκου του Παρασκευόπουλου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με μεταρρυθμίσεις σε μια κατεύθυνση αποσυμφόρησης των φυλακών, να δημιουργηθούν πιο ανθρώπινες συνθήκες στις φυλακές και ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις που επιτρέπουν στον πολίτη κρατούμενο να μένει ενεργός. Η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και να τη συνεχίσει. Θα προσπαθήσει τώρα να δημιουργήσει δομές που θα διευκολύνουν τη νέα πορεία των αποφυλακιζόμενων στην ανοιχτή κοινωνική ζωή. Μετά τη μονάδα που εγκαινιάζουμε σήμερα, θα προχωρήσει η συνεργασία του σωφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλού με την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών, ώστε να παρέχεται αξιοπρεπής ψυχιατρική περίθαλψη
σε κρατούμενους που την χρειάζονται, που την έχουν ανάγκη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση και η έναρξη της λειτουργίας σχολείων δεύτερης ευκαιρίας μέσα σε 3 ελληνικές φυλακές. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο να πω και κάτι ακόμα. Η προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι όσοι δούλεψαν και δούλεψαν σκληρά για μέρες και για μήνες ώστε να μπορούμε σήμερα εδώ να εγκαινιάζουμε αυτή την πρότυπη μονάδα. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή δίνει ένα γενικότερο μήνυμα. Η προσπάθεια ανθρώπων που δουλεύουν με πείσμα κόντρα σε δυσκολίες και σε εμπόδια. Το μήνυμα είναι ότι παρά τις συνθήκες της κρίσης, παρά τις συνθήκες της οικονομικής δυσκολίας, των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως κοινωνία, έχουμε ακόμα τη δυνατότητα με πείσμα και σκληρή δουλειά, με όραμα, να δημιουργούμε, να παράγουμε έργο. Έχουμε τη δυνατότητα με πείσμα και υπομονή να κάνουμε πολλά για να αλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία. Και είναι ακριβώς αυτό το μήνυμα που δίνουμε σήμερα όλοι εδώ με την παρουσία μας και κυρίως που έδωσαν οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, κυρίως οι κρατούμενοι που δούλεψαν σκληρά για να μπορούμε να εγκαινιάσουμε αυτή τη μονάδα. Και όσοι οραματίστηκαν και όσοι δούλεψαν και όσοι ξεπέρασαν γραφειοκρατικές δυσκολίες από εκεί που πολλές φορές δεν υπάρχει το φως του ήλιου, παρότι σήμερα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα και αυτό είναι συμβολικό. Εκεί λοιπόν που δεν συνηθίζουν πολιτιακοί άρχοντες όχι απλά να επισκέπτονται αλλά ούτε να ενδιαφέρονται, ξεκινώντας από εκεί, από τα πιο χαμηλά, να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές αλλαγές στον τόπο μας παρά τις αντίξωες συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Θερμά συγχαρητήρια και πολλά και πολλές ευχαριστίες λοιπόν σε όλους όσοι δούλεψαν σκληρά και θα ήθελα να ευχηθώ αυτό το πρώτο βήμα να είναι ένα βήμα που θα το ακολουθήσουν πολλά ακόμα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βήματα στην προσπάθεια μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης και ενός ουσιαστικού εκδημοκρατισμού του σοφρονιστικού συστήματος στη χώρα μας για να μπορούμε όλοι να αισθανόμαστε ότι έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση μιας δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά.